Καλησπέρα, χαίρετε. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Είναι μεγάλη Δευτέρα του 2021, 26 Απριλίου 2021 σήμερα και είναι ένα θέμα πολύ έτσι σοκαριστικό θα έλεγα, αλλά μπορεί να συμβεί, μπορεί να συμβεί σε κοινωνίες όπως τη δική μας που βάζουμε τους γονείς μας πάνω απ' όλα. Γάμος ούσα ερωτευμένοι κάποιον άλλον, άλλους. Κυρία Θέκλα καλησπέρα. Καλησπέρα αγάπη μου. Σας ευχαριστώ για τα βίντεό σας γιατί στις δύσκολες στιγμές μου έχω δώσει πάρα πολύ δύναμη. Πριν αρκετά χρόνια, από 8 χρόνια περίπου, σε ηλικία 23 χρόνια, γνώρισα έναν άνθρωπο σταθμό στη ζωή μου. Εκείνος ήταν μεγαλύτερος από μένα 6 χρόνια. Υπήρξε έντονο συνέστημα τρέλα και όλα τα απαραίτητα συναισθήματα που με έκαναν να νιώσω τρελά ερωτευμένη μαζί του. Τα συναισθήματα ήταν αμοιβαία και εκείνος ήταν το ίδιο αλλά και ακόμα παραπάνω τρελός για μένα. Τρει μήνε ζήσαμε ό,τι δεν είχα ζήσει ποτέ στη ζωή μου, ενώ είχα ξανά σχέση ετών κιόλα. Βόλτε σαν στην παραλία, μηνύματα από το πρωί ω το βράδυ, ρομαντικέ στιγμέ αλλά και στιγμέ έντονου πάθου. Ήταν ό,τι καλύτερο είχα νιώσει σε κάθε τομέα τη ζωή μου. Να σημειωθεί το επειδή το γνώρισα μέσω παρέα και δεν είχαμε πει στην υπόλοιπη παρέα για τη σχέση μα μέχρι να βεβαιωθούμε για την έκβασή τη. Σε κάποιε συζητήσει μα, προσπαθώντα να μάθουμε ο ένα για το παρελθόν του άλλου, ήταν πολύ ειλικρινή μαζί μου, λέγοντα μου και τα καλά αλλά και τα κακά που είχε βιώσει. Ήταν πάντα πολύ έξυπνο και λογικό, ήξερε να μιλήσει και ήταν πολύ όρημο. Αυτό πάντα με εγωίτευε. Σε συζητήσει για την οικογένειά μου, του είχα αναφέρει πω ο πατέρα μου μου είχε συμβουλέψει και δεν θα ήθελε να είμαι με κάποιον πολλών ετών μεγαλύτερο. 15 plus χρόνια μεγαλύτερο, αυτός δεν ήταν 15 χρόνια μεγαλύτερος, άρα δεν θα είχε θέμα ο πατέρας με αυτό, ή με κάποιον Αλβανό. Μάλλον αυτό τον είχε κρατήσει και δεν μου είχε πει όλη την αλήθεια. Εγώ κάτι είχα μυριστεί, αλλά με τόσο όμορφα συναισθήματα που ένιωθα, ποσό με ενδιέφερε. Όταν λοιπόν αποφάσισε να μου πει την αλήθεια για την καταγωγή του, και ενώ θεωρούσε ότι θα με χάσει επειδή μου το έκρυψε, εγώ αντέδρασα εντελώ φυσικά γιατί τον είχα μέσα μου σαν άνθρωπο και δεν με ένοιαζε η καταγωγή του. Του είπα βέβαια πω δεν θα μπορούσα ποτέ να το αναφέρω στου γονεί μου, ούσα μια οικογένεια φανατική κατά των Αλβανών. Πολλέ προσωπικέ διενέξει και επαφάσει με Αλβανού του έκαναν να φυσάνε και το γιαούρτι. Εδώ θέλω να τονίσω ότι όλοι οι Αλβανοί δεν είναι το ίδιο, όλοι οι Έλληνε δεν είναι το ίδιο, όλοι οι Γάλλοι δεν είναι το ίδιο, όλοι οι Ιταλοί δεν είναι το ίδιο και πρόκειται περί εθνικισμού και ρατσισμού το να θεωρούμε ότι όποιο έχει μια συγκεκριμένη εθνοτική προέλευση σημαίνει ότι έχει τα συγκεκριμένα αρνητικά χαρακτηριστικά που έχουμε στο μυαλό μα για κάποιου από εκείνη την εθνοτική προέλευση. Του είπα βέβαια πω δεν θα μπορούσα ποτέ να το αναφέρω στου γονεί μου και πω πρέπει να κρατήσουμε κρυφή τη σχέση μα. Λάθο σου. Κοπέλα 23, 24 χρονών, γιατί, γιατί να αποφασίζει για τη ζωή σου με βάση τι θα σου πούνε οι γονεί σου. Πέρασε ακόμα ένα μήνα υπέροχο και έπρεπε να φύγω για σπουδέ. Είπαμε να το παλέψουμε με την απόσταση και να έρχεται μια εκείνο και μια εγώ. Όταν έφτασα στον προορισμό το σπουδό μου και έχοντα αναφέρει απ' έξω απ' έξω κάποια πράγματα στην οικογένειά μου και βλέποντα πόσο κάθετοι παραμένουν, θεώρησα σωστό να τον αφήσω τώρα που ήμουν μακριά και θα μπορούσε η απόσταση να μα βοηθήσει να ξεχάσουμε και έτσι το χώρισα. Κακό, κάθεσε και ακού του γονεί σου και αποφασίζει για τη δική σου ζωή δούμε παρακάτω πώς το πλήρωσες αυτό και πώς το πληρώνουν κι άλλοι αυτό. Πέρασα τους πιο δύσκολους μήνες της ζωής μου, με ατελείωτες ώρες κλάματος, στεναχώριας και κατάθλιψης. Εκείνο πέρα από τα λιγοστά μηνύματα τα οποία ήταν για μένα μαχαίρι στην καρδιά, δεν συνέχισε να με διεκδικεί, γιατί μου είπε πω γνωρίζει ότι η μάχη που είχε να δώσει με του γονεί μου ήταν άνηση. Δεν μιλάμε για τρει μήνε. Ενδιάμεσα είχα γνωρίσει ένα παιδί το καλοκαίρι που είχα σχέση με εκείνον, του είχα αναφέρει ότι κάποιο με προσεγγίζει συνέχεια και ήξερε και ποιο ήταν. Τότε όμω τον είχα ακυρώσει εντελώ, εκείνο μου με προσέγγιζε. Βλέποντα όμω ότι αυτό το νέο παιδί με κυνηγάει για καιρό, ξεκίνησα να μιλάω μαζί του για να ξεχάσω τον πόνο μου. Λάθο, λάθο, λάθο. Για να μην σα τα λόγω, αποφασίζω να προχωρήσω σε μια νέα σχέση. Και φαντάζομαι αυτόν τον νέο θα τον ήθελαν και οι γονεί σου. Είδε θα ήταν Αλβανό, θα ήταν Έλληνα, Ελληνάρα. Όταν γύρισα από τι σπουδέ μου στον τόπο μου, είχα ήδη κάποιον νέο να βγαίνω και θεωρούσα πω αφού δεν με κυνήγησε ο καλοκαιρινό μου έρωτα, δηλαδή ο πρώτο, θα ήταν καλό να πάω παρακάτω. Ο πρώτο μου όμω, λέ, λέει σε εδώ κάποιο όνομα που δεν ισχύει, αλλά προτιμώ να μην διαβάσω ψευτικό όνομα. Τέλο πάντων, αυτό ήξερε ότι θα ερχόμουν, με είδε με κάποιον άλλο και μου έστειλε μήνυμα θεωρώντα ότι τον άφησα για να είμαι με κάποιον άλλον και μου ζήτησε να βρεθούμε. Εγώ δέχτηκα. Ήταν ό,τι πιο δύσκολο έχω ζήσει αυτή η συνάντηση. Μου είπε ότι, θα, ότι είχε βγάλει σιτήρια για να έρθει να με βρει, αλλά είχε ένα τροχαίο ατύχημα που τον άφησε πίσω. Όταν του ανέφερα πώ τον περίμενα, άρχισε να κλαίει. Εν τέλει, για να μπω στο ζουμί, το νέο αυτό παιδί τον παντρεύτηκα. Α το πούμε Γιάννη, λε. Δεν είναι Γιάννη, α το πούμε Γιάννη. Πριν όμω πάρω την τελική απόφαση, είχα πολλά on-off κατά καιρού με τον προηγούμενο, μέσα σε διάστημα 7 ετών. Ω ναι. Τρει μήνε. Μα έκαναν να πονάμε και να ξαναγυρνάμε ανά δύο χρόνια για περίπου 7 χρόνια. Και πάντα ήταν το ίδιο έντονο αλλά και το ίδιο δύσκολο αποχωρισμό. Πριν πάρω την απόφαση να προχωρήσω με το νέο παιδί, που ήταν μια όμορφη και ιδανική σχέση για μένα, είναι τόσο όμορφη και τόσο ιδανική που γύρισε 7 φορέ τον πρωί σου. Έδωσα το τελευταίο αντίο και έκοψα κάθε επικοινωνία με τον προηγούμενο. Πέρασε ένα χρόνο από το τελευταίο αντίο και έχω ορίσει ότι σε δέκα μήνε από τώρα θα κάνω το βήμα στην Εκκλησία. Πώ ζείτε τη ζωή σα έτσι, κορέ μου, πώ τη ζείτε τη ζωή σα έτσι, πώ τη ζούμε τη ζωή μα έτσι, α βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Γιατί όλοι κάνουμε τέτοιε βλακίε. Με το Γιάννη όμω, αν και ήμασταν ήδη αρκετά χρόνια, κάτι άρχισε να μην πηγαίνει καλά. Έδειχνε μια αντιπάθεια προ του γονεί μου και πολλέ φορέ παρεξηγούσε τα λόγια του. Να σημειώσω ότι το είχα ξεκαθαρίσει ότι πάνω απ' όλα θέλω να σέβεται αυτού του ανθρώπου που με μεγάλωσαν με τόσο κόπο. Πάνω απ' όλα οι γονεί, ε! Με αποτέλεσμα να με πληγώνει και να κλαίω. Έλεγε προσβολέ για τον πατέρα μου και με μείωνε διαρκώ. Κάποιε φορέ ο θυμό του ήταν τόσο μεγάλο που φώναζε πολύ και κοπάναγε πράγματα. Μετά μου ζήταγε συγγνώμη γιατί ήταν πολύ πιεσμένο με δικά του θέματα στην κελιά, στη δουλειά. Πήρε πολλά κιλά, σταματήσαμε να βγαίνουμε βόλτε, με άφηνε πάντα μόνιμο που μα καλούσαν και σταματήσαμε να έχουμε όμορφε στιγμέ. Καταλάβαινα πω περνάει μια δύσκολη περίοδο και σκέφτηκα πω αφού τον αγαπώ πρέπει να το στηρίξω. Σκέφτηκε πω αφού τον αγαπά πρέπει να το στηρίξω. Δεν τον αγαπούσε, κόρη μου, σκέφτηκε. Όπω και έκανα. Πολλέ προσπάθειε. Είμαστε για λίγο καλά, μετά πάλι τα ίδια, ξανά και ξανά. Να σημειώσω πω μέσα με ιστορία με τον προηγούμενο είχε κατευνάσει. Έβλεπα διέξοδα. Είχαμε να μιλήσουμε ένα μισή χρόνο. Δεν ενδιαφέρθηκε να δει αν είμαι καλά, οπότε ένιωσα πω μέσα μου για αυτού του λόγου το ξεπέρασα. Με ξεπερνά, με ξεπερνά πως στην Κύπρο και στην Ελλάδα μεγαλώνουμε τα παιδιά μα να μην ζουν τη ζωή του, αλλά να ζουν μια παροδία τη ζωή του για να μα ευχαριστήσουν εμά. Φτάνουμε έξι μήνες πριν το γάμο, με πολλά ups and downs στη σχέση μου, με πολλά πάνω και κάτω στη σχέση μου. Και μπαίνει μέσα στο γραφείο που εργάζομαι ένας σεισμός με μορφή ανθρώπου. Ένα παλικάρι, ένα χρόνο μικρότερό μου, καλό ή κακό, ούτε καλό ούτε κακό. Συνάδελφος, σαν και εμένα. Επικοινωνήσαμε από την αρχή άψογα, Είχαμε να συζητήσουμε χιλιάδε θέματα, περνούσε η ώρα σαν δευτερόλεπτα και ένιωθα μια πρωτόγνωρη χαρά. Λέγαμε ταυτόχρονα τι ίδιε λέξει, ακόμα και προτάσει. Είχαμε κοινέ εμπειρίε και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει κάτι περίεργο στον αέρα μεταξύ, ανάμεσά μα. Μέτραγα τι ώρε για να ξαναυπάρξουμε μαζί και να ξαναμιλήσουμε. Πάντα σκεφτόμουν με φιλικέ διαθέσει και εκείνο ήξερε ότι είμαι αραβωνιασμένη και έχω σχέση ετών, οπότε δεν με έφερνε ποτέ σε δύσκολη θέση. Ερωτεύτηκε το αυτόν τον καινούριο. Ως που, γιατί να ξέρετε ότι άμα δεν είμαστε ερωτευμένοι, κινδυνεύουμε να ερωτευτούμε. Άμα δεν είμαστε ερωτευμένοι με τον άνθρωπο που έχουμε σχέση, με τον άνθρωπο που είμαστε με τον άνθρωπο που θα παντρευτούμε, με τον άνθρωπο που συγκατοικούμε, κινδυνεύουμε να ερωτευτούμε γιατί θα ερωτευτούμε αυτό που ζούμε μαζί. Κάποιον άλλο θα ερωτευτούμε, Κάποιαν άλλη θα ερωτευτούμε. Ώσπου μια μέρα δουλέψαμε μαζί στο χώρο του για ένα θέμα τη εταιρεία και ήρθαμε πιο κοντά. Σε κάθε άγγιγμα τα σώματα μα τρέμανε. Του εξήγησα όμω πω δεν μπορώ να το προχωρήσω γιατί σε λίγου μήνε παντρεύομαι. Ήθελα να τα ακυρώσω όλα. Γιατί δεν τα ακύρωσε, κόρη μου, Γιατί δεν τα ακύρωσε. Η ζωή ήρθε και σου δώσε μια δεύτερη ευκαιρία να ζήσει επιτέλου για σένα και όχι για του γονεί σου. Όμω δεν ήθελα να πληγώσω το Γιάννη, ούτε να απογοητεύσω του γονεί μου που πούλησαν όλα του τα κοσμήματα και δανείστηκαν ώστε να ετοιμάσουν ένα σπίτι για μένα. Οι γονεί, οι γονεί, οι γονεί. Συμφωνήσαμε και οι δυο, λοιπόν, να το διακόψουμε. Όμω ήταν αδύνατο. Δεν μπορούσα χωρί μήνυμά του, ούτε εκείνο. Και επανασυνδεθήκαμε μέσα στη μια εβδομάδα με τη σκέψη πω α το ζήσουμε για λίγο. Πώ ζούμε τέτοιε ζωέ, ειλικρινά. Πώ ζούμε τι ζωέ μα στο περιθώριο και στο πεζοδρόμιο που μπορούμε να τι ζήσουμε στη λεωφόρο. Πώ, πώ, γιατί το μυαλό μα είναι που μα παγιδεύει. Το μυαλό μα είναι που μα βάζει σε κουτάκια. Και παλαβώνουμε. Έτσι και έγινε, το ζήσαμε τόσο έντονα. Άλλαζα τη δουλειά μου και ταξιδεύαμε μαζί. Φεύγαμε σε εκδρομέ μακριά, όπου δεν μα ήξερε κανένα και ζούσαμε για λίγο ελεύθεροι. Εκμεταλλευόμασταν κάθε λεπτό μαζί, όσο προλάβουμε να ζήσουμε ένα τον άλλον. Συζητήσει ζωή. Ένιωσα πιο αληθινή και πιο εαυτό μου από ποτέ. Το ότι είχα τόσα χρόνια με τον Μανώλη φάνταζε πλέον γελίο, γιατί ένα εφηβικό έρωτα εκείνο με τον Μανώλη. Το Μανώλη είναι ο πρώτο Αλβανό. Ήταν 23 ετών. Ήσουν 23 ετών τότε, άρα ήσουν πολύ μικρή. Ενώ τώρα, πάνω των 30, είσαι ενήλικα. Παντρεύτηκα με κλάματα πριν. Φανταζόμουν ότι είχα τον, α τον πούμε πάρει, τον καινούριο δηλαδή, δίπλα μου. Τα ένιωθα όλα τόσο λάθο, αλλά και τόσο πρέπει ταυτόχρονα. Αυτά τα πρέπει. Πρέπει να αποτινάξουμε εγώ πάνω μα. Ήμουν δειλή, βεβαίω, ήσουν δειλή. Πολύ δειλή. Να ακυρώσω ένα γάμο και μια σχέση 6 ετών για κάτι που ένιωθα για 6 μήνε. Και αν ήταν μόνο ενθουσιασμό από την πλευρά του Πάρη αλλά και τη δική μου, και μόνο ενθουσιασμό να ήταν από την πλευρά του Πάρη αλλά και τη δική σου, ήταν ξεκάθαρο πω δεν τον ήθελε το Γιάννη. Ο οποίο δεν ήθελε ούτε του γονεί σου, και εσύ τον μεντρεβόσουνα για του γονεί σου. Δηλαδή, μιλάμε για την παράνοια. Ο πρώτο χρόνο γάμου ήταν καταστροφικό. Ο Γιάννη αδιάφορο προ τι υποχρεώσει που έχει ένα σπίτι. Εγώ ρομπότ με δύο δουλειέ και ένα νοικοκυριό. Καμιά κατανόηση πολλέ φωνέ. Πολλέ εντάσει, φωνέ στη γειτονιά, ξεσπάσματα χειρότερα από αυτά που είχαμε πριν το γάμο. Ε, άμα είναι χάλια πριν το γάμο, μετά το γάμο θα γίνει 100 φορέ χάλια. Ούτε μια βόλτα α, έφτασε στο σημείο να πετάει κάτω το φαγητό. Να μην μιλάμε για μέρε μέσα στο σπίτι. Ούτε μια βόλτα, τότε να ενδιαφέροντα, τότε συζητήσει. Και ο πάρη είναι να μην ξέρει τι περνάω, αλλά να μου λέει άσε με απλά μέσα στη ζωή σου. Εγώ μετά από σένα δεν θα θελήσω άλλη γυναίκα. Θα είμαι εδώ και θα περιμένω και θα επομένω κάθε σου απόφαση με ό,τι είσαι εσύ ευτυχισμένη. Πέρασαν τρει ή μισή χρόνια γάμου. Πώ ζείτε έτσι τι ζωέ σα, πώ. Και είμαι ακόμα εδώ. Ο σύζυγο μου έβγαλε διάφορα προβλήματα υγεία και φοβόμουν να τον αφήσω να τα περάσει μόνο του. Με κατηγόρησε ότι θέλει η οικογένεια, λέγω φταίω που ακόμα δεν έχω δεχτεί να του κάνω παιδί και πώ με το πρόβλημα που έχει ηλικία παίζει ρόλο. Πώ τον κατέστρεψα. Ψάχνω τον τρόπο και το κουράγιο να ανακοινώσω στην οικογένειά μου πω δεν ταιριάζω με αυτόν τον άνθρωπο, πω δεν περνώ καλά και δεν θέλω άλλο να ζω μαζί του. Δεν θέλω να πληγώσω τον σύζυγό μου, ούτε να νομίζει ότι τον αφήνω για λόγου υγεία, αλλά επειδή κανεί από του δύο δεν περνάει καλά σε αυτή τη σχέση. Όσε προσπάθειε και να έκανε, Πάντα τα νεύρα του και τα ξεσπάσματα με φωνές με πήγαιναν πάλι πίσω και διαέλυαν κάθε προσπάθεια. Από όσο ρώτησα και έμαθα είναι κληρονομικό, τοξικότητα το και νεύρα είχε και ο πατέρας του. Θέλω να χωρίσω, μα φοβάμαι και δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Θέλω να ζήσω μια ζωή δίπλα στον πάρη με ό,τι καλό ή κακό έρθει. Εχτιμάω πως μένει εδώ, δίπλα μου, χωρίς να με πιέζει. Ξέρει πω και εγώ το μόνο που πραγματικά θέλω είναι να είμαι μαζί του, αλλά οι συγκυρίε δεν με άφησαν. Η δηλία σου δεν σε άφησε, όχι οι συγκυρίε, η δηλία σου. Λάθο μου που παντρεύτηκα όταν είχα παράπονα, λάθο μου που μου δειλή. Τρία χρόνια τώρα υποφέρω, δεν κοιμάμαι. Ζητάω τη βοήθειά σου με όποιον τρόπο μπορεί, είτε με βίντεο είτε με κάποια απάντηση. Έκανα και εγώ πολλέ βλακίε στη ζωή μου, πάρα πολλέ, άρα δεν. Δεν πρέπει να σε κράξω πολύ. Ξύπνα, 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 ξύπνα και σώσου, σώσε τον εαυτό σου, σώσε και τον Γιάννη, σώσε και τον Πάρη, σώσε τους όλους. Η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Πες στον άντρα σου την αλήθεια. Πες την αλήθεια. Ότι ταύτιαξες μαζί του γιατί προσπαθούσες να ξεπεράσεις κάποιον άλλον. Και ότι έπαψες να είσαι ερωτευμένη μαζί του από πριν παντρευτείτε. Πες του την αλήθεια. Πες του το. Πες του την αλήθεια. Ότι, εγώ, ότι ήσουν αδειλή. Πες του, εγώ ήμουν αδειλή. Και είχα σχέση με κάποιον πρωτού γνωριστούμε, τον οποίο δεν τον ενέκριναν οι γονείς μου. Και τον άφησα επειδή δεν τον έκριναν οι γονεί μου. Και επειδή εσύ με ήθελε, και επειδή ήξερε να κάνει κάτι μαζί μου, και επειδή φαινόσου είναι καλή περίπτωση για του γονεί μου, εγώ τα μαζί σου. Όμω στην πορεία, επειδή δεν ήμουν ερωτευμένη μαζί σου. Θα πει όλη την αλήθεια. Ερωτεύτηκα κάποιον άλλον. Δεν φταίει εσύ όμω που εγώ ερωτεύτηκα κάποιον άλλον. Εγώ φταίω. Που σε παντρεύτηκα χωρί να είμαστε ερωτευμένοι. Χωρί να είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Και δεν μπορώ να σε κοροϊδεύω άλλο και θέλω να χωρίσουμε. Και ο λόγο δεν είναι η υγεία σου που χωρίζουμε. Ο λόγο είναι ότι δεν είναι σωστό να κοροϊδεύω και εσένα και εμένα και τον άλλον με τον οποίο είμαι ερωτευμένη και οποιουσδήποτε. Και ξεκόλλα επιτέλου από αυτού του γονεί σου. Σεβάσου τον εαυτό σου. Σεβάσου τον εαυτό σου και του άντρε με του οποίου έχει να κάνει. Γιατί λες ότι για τον άντρα σου του ζήτησε πάνω απ' όλα να σέβετε του γονεί σου. Σε ποιο αιώνα ζητάμε από τον άντρα μα πάνω απ' όλα να σέβεται του γονεί μα. Πάνω απ' όλα πρέπει να σεβόμαστε εμεί εμά και να ζητάμε από τον άντρα μα να σέβεται εμά και τον εαυτό του, όχι του γονεί μα. Το αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι ενηλίκα. Το αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι πάνω από 30 χρονών. Το αντιλαμβάνεσαι ότι οι γονεί σου έχουν ζήσει τι δικέ του ζωέ. Το αντιλαμβάνεσαι πω δεν του χρωστά τίποτα. Τίποτα δεν χρωστάμε στου γονεί μα. Αυτοί αποφάσισαν να μα γεννήσουν. Αυτοί αποφάσισαν να μα μεγαλώσουν, καλό ή κακό όπω μα μεγάλωσα, και δεν του χρωστάμε να αποφασίζουμε για τη ζωή μα με βάση σε αυτού. με μαζί σου σε μεγάλο βάθμο. Σε μεγάλο βάθμο ταυτίζομαι μαζί σου, γιατί η απόφαση για να παντρευτώ την πρώτη φορά ήταν για να ευχαριστήσω του γονεί μου και τη δεύτερη φορά ήταν το ίδιο. Παρόλο που νόμιζα ότι ήμουν αρκετά όρημη και είχα ξεπεράσει τα κολλήματα με του γονεί μου και αυτά. Το γεγονό ήταν πάρα πολύ θετική, οι γονεί μου με την προοπτική ενό γάμου και μου έλεγαν τι ωραία να παντρευτεί, τι ωραία και τι ωραία να παντρευτεί, με έκαναν να παραβλέπω τα προβλήματα που είχε σχέση. Δεν θα σε κατηγορήσω. Δεν θα σε κατηγορήσω που έκανε παράλληλη σχέση δύο φορέ. Τρει φορέ. Στην ουσία απάντησε το Μανώλη με τον Γιάννη, το Γιάννη με τον Μανώλη και το Γιάννη με τον Πάρη. Έχει ένα μοτίβο εκεί πέρα. Έχει δειλία μεν στο να πάρει αποφάσει που θα ελευθερώσει τον εαυτό σου και θα αναλάβει την ευθύνη των αποφάσεων σου μετά, αλλά προχωρά στο να βιώσει το πάθο με τον άντρα. Το βιώσει το πάθο με τον Μανώλη, το βιώσει με τον Πάρη. Η γνώμη μου είναι ότι και πάρει να μην υπήρχε, πρέπει να χωρίσει και να κάνεις όπως και δίποτε ψυχοθεραπεία για να μάθεις να χτιμάς και να αγαπάς τον εαυτό σου και να σταματήσεις αυτό το μοτίβο του να έχεις διπλή ζωή. Μία ζωή η οποία να είναι αυτό που θέλουν οι γονείς σου και η κοινωνία ή που νομίζεις ότι θέλει η κοινωνία από σένα ή που πιστεύεις και άλλη ζωή είναι αυτό που επιθυμείς. Και όταν χωρίσεις από τον άντρα σου και κάνεις πραγματική σχέση με τον πάρη, εκεί θα φανεί. Εκεί θα φανεί αν σου ταιριάζει ο Πάρη και αν του ταιριάζει εσύ και αν μπορείτε να είσαστε κανονικό ζευγάρι. Έχει θέματα, κόρη, έχει πολλά θέματα. Έχει πολλά θέματα. Το θέμα σου δεν είναι μόνο ότι δεν είσαι με αυτόν που αγαπά. Με κάποιο τρόπο δεν επιτρέπει τον εαυτό σου να βιώσει αυθεντικά συναισθήματα. Δεν επιτρέπει τον εαυτό σου να είναι με κάποιον άνθρωπο και να είναι με εκείνον τον άνθρωπο. No matter what. Ό,τι θέλουν να σε λένε οι άλλοι. Πραγματικά μου φαίνεται ακατάληπτο. Ακατάληπτο να χωρίζει από τη σχέση σου επειδή δεν θα θέλουν οι γονεί σου τον άλλο λόγω εθνική καταγωγή. Ακατάληπτο να παντρεύεσαι κάποιον ενώ είσαι ερωτευμένη με κάποιον άλλον γιατί θα, οι γονεί σου έκαναν οικονομικέ θυσίε για να σου κάνουν σπίτι. Ακατάληπτα μου φαίνονται όλα αυτά. Ακατάληπτα. Και εγώ έχω κάνει βλακίε και εγώ έχω παντρευτεί δύο φορέ χωρί να είμαι στο σημείο το συναισθηματικό που θα έπρεπε να ήμουν. Ήμουν και όλοι ποιμένη νύφη. Ειδικά στο βιβλίο μου να μείνω να φύγω στο πέπτο κεφάλαιο. Υπάρχει μια φωτογραφία από τον πρώτο μου γάμο με πάρα πολύ λυπημένη νύφη, κλαμμένη ουσιαστικά. Δεν έκλεγα όμω γιατί ήθελα να πάρω κάποιον άλλον και εκείνον που έπαιρνα δεν τον ήθελα. Έκλεγα γιατί υποσυνείδητα συνειδητοποιούσα ότι έκανα το θέλημα το κονιό μου και όχι το δικό μου το θέλημα. Που δεν ήξερα ποιο ήταν το θέλημα μου εκείνη την εποχή, γιατί ήμουν πάρα πολύ μικρή, πάρα πολύ ανώριμη στα 21, όπω και εσύ στα 23 όταν γνώρισε στο Μανόλη, ήσουν πολύ μικρή και ανώριμη. Αλλά πρέπει επιτέλους να καταλάβεις ότι η ζωή είναι δική σου, τα συναισθήματα είναι δικά σου, η καρδιά είναι δική σου, το μυαλό είναι δικό σου, η ψυχή είναι δική σου, το σώμα είναι δικό σου και έχει και δικαίωμα και ευθύνη να διαχειριστείς με σοβαρότητα τον εαυτό σου. Ας αντιδράσουν αρνητικά οι γονείς σου αν χωρίσεις. Λέ ότι δουλεύεις δύο δουλειές. Δουλεύοντας δύο δουλειές δεν μπορείς να συντηρησει τον εαυτό σου. Τι είναι το χειρότερο που μπορεί να σου κάνουν οι γονεί σου, να μην σου μιλάνε. Δεν θα σου μιλάνε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Παιδί, παιδί του είσαι, αίμα του είσαι, θα σου μιλάνε. Άσε που μπορεί να είναι και καλή ιδέα εσύ να μην του μιλά αν δεν σέβονται τι αποφάσει σου. Πρέπει να κάνει ξεκαθαρίσματα. Και δεν σου εγγυώμαι ότι αν χωρί από το Γιάννη θα πάει σίγουρα καλά η σχέση σου με τον Πάρη. Γιατί σου ξαναλέω, αυτή η σχέση μυστική ή παράνομη εντό εισαγωγικών, όταν βγει στην επιφάνεια, μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίε. Και εκεί τι δυσκολίε, επειδή εσύ χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία και ο Πάρη χρειάζεται. Όλοι χρειάζεστε. Θέλει οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία για να τα ξαναβρει με τον εαυτό σου, ίσω είναι η κατάλληλη ιδέα να χωρίσει από τον άνδρα σου, να του πει την αλήθεια. Να πει και την αλήθεια στου γονεί σου, να ξεκαθαρίσει τη θέση σου, να ενηλικιωθεί επιτέλου, να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία για να τα βρει με τον εαυτό σου και στη ψυχοθεραπεία να πηγαίνει κάποιε φορέ και με τον Πάρη για να δείτε τι θα γίνει με τις σχέσεις σας. Να εξηγιανθεί η κατάσταση. Είναι αρρωστημένος ο τρόπος που ζεις. Ζεις μια ζωή μισή. Ζεις μια ζωή τι να πω, Τρομερή καταπίεση. δεν ξέρω. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτά που βιώνεις. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτά που βιώνεις. Και για σένα λυπάμαι και για τον Μανώλη λυπάμαι. Και για τον Πάρη λυπάμαι και για τον Γιάννη λυπάμαι. Για τους γονείς σου δεν λυπάμαι. Συγγνώμη αλλά για τους γονείς σου δεν λυπάμαι. Γιατί από τη στιγμή που βάζουμε στα παιδιά μα τέτοιε κοινωνικέ προκαταλήψει και στερεότυπα εμπόδια στη ζωή του, και από τη στιγμή που εσύ πήγε και του μίλησε και του είπε ότι ήσουν ερωτευμένοι με τον Μανώλη, και αυτοί σου σε έπεισαν να το χωρίσει γιατί ήταν Αλβανό και να ξεκινήσουν όλα αυτά, του γονεί σου δεν του λυπάμαι. Λυπάμαι σένα, λυπάμαι τον Μανώλη, λυπάμαι τον Γιάννη, λυπάμαι τον Πάρη που είστε όλοι μπερδεμένοι σε αυτή την αρρωστημένη κατάσταση προσπαθείτε να ικανοποιήσετε την Αγία Ελληνική οικογένεια. Δεν θέλω να σε στενοχωρέσω, Λυπάμαι αν ήμουν έντονη, παρακαλώ στα σχόλια μην είστε τόσο έντονοι εσείς γιατί υπήρξα πάρα πολύ έντονη εγώ. Ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τη φίλη να αφυπνιστεί, να καταλάβει ότι χρειάζεται να αρχίσει επιτέλους να ζει τη δική της ζωή. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Την αγάπη μου σε όλους. Καλό βράδυ.